Όπως ξέρετε, από τη Δευτέρα, από τη συχνότητα των 84, έχουμε τριήμερη περιοδία στην Κρήτη του ανώτατου κλιμακίου της Eurobank. Και σήμερα στη συχνότητα φιλοξενούμε τον αναπληρωτή διευθύνοντα σύμβουλο, τον κύριο Κωνσταντίνο Βασιλείου, με τον οποίο σας θυμίζω ότι προ-COVID εποχή, πριν 2 χρόνια, είχαμε κάνει μια πολύ ενδιαφέρουσα συνομιλία εδώ για την οικονομία και τις πραγματικές ανάγκες σήμερα στη χώρα. Κύριε Βασιλείου, καλημέρα. Καλημέρα κύριε Σαχίνη, τι κάνετε? Καλά είμαστε. Πολύ που επικοινωνούμε και πάλι. Να είστε καλά. Κύριε Βασιλείου, για πείτε μας λίγο για αυτή την τριήμερη περιοδία στην Κρήτη. Κοιτάξτε, δεν είναι κάτι καινούριο για μας. Είναι μέσα στην φιλοσοφία μας ως τράπεζα και ως πρόσωπα και εγώ προσωπικά. Οι δουλειές έχουν να κάνουν με τους ανθρώπους πάνω απ' όλα. Είναι προσωπικές σχέσεις. Πρέπει και είναι χρήσιμο και ωραίο να βρίσκεσαι από κοντά, να ανταλλάσσεις απόψεις. Εκεί γεννιούνται ιδέες, εκεί γνωρίζονται οι άνθρωποι, εκεί δημιουργείται η χημεία και έτσι δημιουργούνται οι σχέσεις και οι δουλειές. Αυτό ισχύει νομίζω σε όλες τις επιχειρηματικές σχέσεις και το ίδιο ισχύει και για τις τράπεζες. Αυτό όμως που είναι καινούριο είναι δυστυχώς ότι αυτό που ήταν εντελώς αυτονόητο και ήταν μια καθημερινότητα για μας, δυστυχώς για πάνω από έναν χρόνο έλειψε να είναι η καθημερινότητά μας και οι επαφές ήταν πιο περιορισμένες και από τηλέφωνα και ευτυχώς που υπάρχουν και οι οθόνες. Οπότε με το που εμβολιαστήκαμε εις διπλούν και πέρασαν και 14 μέρες, γιατί προέχει η προστασία των πελατών και των συναδέλφων μας, αμέσως κλείσαμε εισιτήρια, κλείσαμε το πρόγραμμά μας και ξεκινήσαμε τη γνωστή μας καθημερινότητα από την Κρήτη, η οποία δεν είναι καθόλου τυχαία η επιλογή της Κρήτης. Τι εννοείται γιατί δεν είναι καθόλου τυχαία? Δεν είναι τυχαία γιατί δεν το λέω επειδή είμαστε στην Κρήτη, αλλά έχουμε πει οι δυο μας πολλές φορές ότι η Κρήτη είναι πολύ σημαντική για τη χώρα γενικότερα, άρα και για την Eurobank υπάρχει πολύ μεγάλη επιχειρηματική δραστηριότητα η οποία μεταξύ όλων των άλλων βασίζεται πάρα πολύ στο κομμάτι του τουρισμού. Ο τουρισμός, όπως ξέρετε, είναι ένα πολύ σημαντικό κομμάτι της ελληνικής οικονομίας, με διαφορά ο κλάδος με την σημαντικότερη συμβολή. Άρα για μας ήταν πάρα πολύ σημαντικό να έρθουμε, να μιλήσουμε με τους πελάτες μας, να αφουγκραστούμε από τους ίδιους, να ακούσουμε, να δούμε οι ίδιοι πώς λειτουργεί η οικονομία, η αγορά, τα ξενοδοχεία, να ακούσουμε τις ανησυχίες τους, τους προβληματισμούς τους και να καθίσουμε μαζί να βρούμε τις όποιες λύσεις χρειάζονται. Και αυτό που βλέπουμε στην Κρήτη σίγουρα αναλογικά ισχύει και στα περισσότερα σημεία της Ελλάδας. Είναι πολύ δύσκολο η Κρήτη να πηγαίνει καλά και να μην πηγαίνει καθόλου καλά η υπόλοιπη Ελλάδα στο κομμάτι του τουρισμού, όπως και το αντίστροφο. Είναι δύσκολο η Κρήτη να μην πηγαίνει καλά και η υπόλοιπη Ελλάδα να πηγαίνει καλά. Κύριε Βασιλείου, καλά κάνετε εσείς, το έχετε ξαναπεί, να μιλάτε για την ουσιαστική συμβολή στο εγχώριο ΑΕΠ περιφερειών όπως η Κρήτη, όχι μόνο η Κρήτη, αλλά όπως η Κρήτη, που είναι από τα πιο δυναμικά εξωστρέφειας τμήματα της ελληνικής οικονομίας και στον κλάδο βεβαίως του τουρισμού, αλλά όχι μόνο. Θέλω παρόλα αυτά, γιατί έχει εξαιρετικό ενδιαφέρον εδώ, εσείς ακτινογραφείτε την αγορά αυτή τη στιγμή, να μου πείτε, εν μέσω πανδημίας, δεν έχουμε ξεμπερδέψει, το έχουμε καταλάβει όλοι, πόσο μπορεί να είναι κανείς αισιόδοξος? Ακούω τους ξενοδόχους, οι οποίοι ανοίξαν, και θα μας πείτε ανά ποιή την πραγματικότητα, που λένε ότι τελικά είναι κατώτερο του αναμενωμένου εξαιτίας και της μετάλλαξης Δέλτα, που φρέναρε πολύ κόσμο. Σας θυμίζω τις οδηγίες χωρών όπως είναι το Ηνωμένο Βασίλειο. Εδώ τώρα τι εικόνα έχετε εσείς? Η εικόνα είναι συγκρατημένα αισιόδοξη. Δηλαδή, τι εννοώ? Πρώτον καιρό έχει αλλάξει πάρα πολύ ο τρόπος που μπορείς να προβλέψεις τις αφίξεις. Γιατί όπως γνωρίζετε στο παρελθόν υπήρχαν είτε μέσω του operators ή απευθείας στις εταιρείες υπήρχαν οι κρατήσεις. Αυτές οι κρατήσεις το 90% γινόταν και διαμονές. Σήμερα έχει αλλάξει πάρα πολύ ο κλάδος
οι κρατήσεις πρέπει να είναι πλήρως ευέλικτες και πολύ σωστά οι ξενοδόχοι έχουν ανταποκριθεί σε αυτή την απέτηση του καταναλωτή. Διαφορετικά δεν θα γινόταν καν οι κρατήσεις. Οπότε εμείς κοιτάζουμε, όπως και οι ίδιοι ξενοδόχοι και οι αεροπορικές, γιατί ξέρετε οι αεροπορικές παίρνουν πάρα πολύ μεγάλο ρόλο. Οπότε εμείς πέρα το μιλάμε στους ξενοδόχους, μιλάμε με τις αεροπορικές, μιλάμε στους tour operators από το εξωτερικό, μιλάμε με την Expedia και την Booking. Προσπαθούμε να καταλάβουμε τον κλάδο σε βάθος, ξαναλέω, στα πλαίσια της ανταλλαγής απόψεων για να βρούμε κοινές λύσεις. Εδώ λοιπόν έχουμε δύο φαινόμενα. Οι κρατήσεις είναι πάρα πολύ ισχυρές. Δηλαδή από εκεί πέρα τα νέα είναι πολύ καλά και στα αεροπλάνα και στα ξενοδοχεία οι προκρατήσεις. Όμως υπάρχει μεγάλος προβληματισμός, δικαιολογημένος κατά την άποψή μου, αν αυτές οι προκρατήσεις θα γίνουν διαμονές. Και όπως λέτε πολύ σωστά, αυτό εξαρτάται και κυρίως από το κομμάτι της πανδημίας. Σίγουρα η μετάλλαξη Δέλτα και το γεγονός ότι υπάρχει αυτή η ανησυχία, αλλά εγώ πολύ φοβάμαι και λίγο κόντρα εκτός μεταλλάξεων μεταξύ Μεγάλης Βρετανίας και Ευρωπαϊκής Ένωσης, και το ίδιο ισχύει σε κάποιο βαθμό και για τη ρωσική αγορά, σίγουρα είναι ένα στοιχείο προβληματισμού. Αλλά όμως με ρωτήσετε και κάτι άλλο. Αν οι πελάτες αισιοδοξούν και αν εμείς αισιοδοξούμε. Εμείς αισιοδοξούμε, και να σας πω γιατί. Γιατί όταν και πιστεύω και οι πελάτες πρέπει να αισιοδοξούν, γιατί όταν κάνεις κυρίως μια επένδυση όπως στον ξενοδοχειακό χώρο και στον τουρισμό που είναι μακροπρόθεσμη, θα περάσεις και κάποιες χρονιές δύσκολες. Δυστυχώς έχουμε πέσει σε κάτι το οποίο είναι πολύ δύσκολο. Θα περάσεις όμως και καλές χρονιές. Εμείς θεωρούμε ότι η προοπτική της χώρας γενικότερα, και ευχαρίστω να το τεκμηριώσω, αλλά και της Κρήτης συγκεκριμένα, είναι τόσο μεγάλες που θεωρούμε ότι μεσοπρόθεσμα έχουμε κάθε λόγο να αισιοδοξούμε, και γι' αυτό συνεχίζουμε σχεδόν σαν να μην έχει αλλάξει τίποτα στον τρόπο που βλέπουμε τους πελάτες μας, τις επενδύσεις μας σε ένα μεσοπρόθεσμο ορίζοντα. Θέλω να σας ρωτήσω, και έχει ενδιαφέρον, γιατί κινείστε χρόνια μέσα στο χρηματοπιστωτικό σύστημα, και θέλω να σας ρωτήσω αν αυτή η μεταβλητή εδώ και δύο χρόνια, είναι μεταβλητή η πανδημία, κακά τα ψέματα, παγκόσμια, συνυπολογίζεται στους σχεδιασμούς και στρατηγικές. Θέλω να πω, όταν ανακοινώνονται από τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα διάφορα πλάνα, πλαίσια, πενταετή ή τριετή ή και πιο άμεσα αν θέλετε, ετήσια, λαμβάνεται υπόψη ο αστάθμητος παράγοντας των εξελίξεων γύρω από την πανδημία? Απόλυτα λαμβάνονται υπόψη, αλλά θέλω να είμαι όπως πάντα απόλυτα ειλικρινής. Είναι πάρα πολύ δύσκολο να το λάβεις υπόψη με ακρίβεια για όλους μας. Γιατί είναι κάτι το οποίο δεν είναι ένα οικονομικό αμιγός γεγονός, το οποίο όλοι μας έχουμε μια σημαντική εμπειρία να βάζουμε κάποιες μεταβλητές και να τρέχουμε κάποια σενάρια πώς θα επηρεαστούν οι συνθήκες, οι διεθνείς συνθήκες, άρα και στη χώρα μας, άρα και τα πλάνα τα δικά μας. Είναι κάτι το οποίο κανένας μας δεν έχει εμπειρία, και δεν εννοώ εμείς που είμαστε τραπεζικοί. Εννοούμε ακόμα και οι επιστήμονες που ασχολούνται με τα θέματα τα επιδημιολογικά. Είναι κάτι πρωτόγνωρο, οπότε είναι πάρα πολύ δύσκολο να προβλέψεις πώς θα λειτουργήσουν τα εμβόλια, πότε θα βγουν φάρμακα, αν θα υπάρξει μια μετάλλαξη, αν αυτή η μετάλλαξη θα είναι πιο γρήγορα από κάποια άλλη. Όμως τα λαμβάνουμε υπόψη, και τα λαμβάνουμε υπόψη σε δύο πλευρές. Στο ένα είναι η ανάπτυξη εργασιών, και το δεύτερο είναι τι προβλήματα μπορούν να προκύψουν, άρα η πιθανότητα να δημιουργηθούν πάλι κάποιες προβληματικές καταστάσεις. Και σίγουρα όμως το λαμβάνουμε υπόψη και στο επιχειρηματικό μας μοντέλο, και νομίζω πρέπει να το λάβουν και οι πελάτες. Ξέρετε, εμείς προσπαθούμε, και νομίζω έτσι πρέπει να κάνουν όλοι οι άνθρωποι, πέρα από το να προσαρμόζονται πάρα πολύ γρήγορα συνθήκες, και νομίζω οι Έλληνες γενικότερα, γι' αυτό και επιβιώνουμε θετικά όλα αυτά τα χρόνια, έχουμε τρομακτική προσαρμοστικότητα και ευελιξία στο να προσαρμοζόμαστε συνθήκες. Πρέπει κάθε κρίση να τη βλέπεις και σαν ευκαιρία. Πρέπει να δεις το επιχειρηματικό σου μοντέλο, πρέπει να δεις τι μπορείς να κάνεις διαφορετικά, τι έκανες λάθος στο παρελθόν, τι δεν έκανες λάθος στο παρελθόν, αλλά σε πήγαινε η αγορά και το κύμα που λέμε εμείς, το θετικό,
κύμα, αλλά έβλεπες ότι κάποια στιγμή θα αλλάξει, αλλά επειδή όλα πήγαιναν καλά δεν το άλλαζες. Τώρα λοιπόν που αλλάζουν κάποια πράγματα με το χειρότερο τρόπο, γιατί έρχεται μέσα από μια υγειονομική κρίση δυστυχώς, είναι ευκαιρία να δεις τι μπορείς να κάνεις διαφορετικά ως χώρα, ως τράπεζα, ως ξενοδόχος, ως μικρή επιχείρηση, έτσι ώστε να εξελιχθείς και να κάνεις καλύτερα την επόμενη μέρα, εφόσον οι προοπτικές είναι θετικές. Και ξαναλέω, και πραγματικά το πιστεύουμε, εμείς θεωρούμε ότι οι προοπτικές της Ελλάδος, τουλάχιστον την επόμενη πενταετία, είναι πάρα πολύ θετικές και θα πάμε καλά. Επειδή έχω αρκετά ζητήματα και θέλω να δούμε και τα μεγάλα κάδρα, τις μεγάλες εικόνες, θέλω να σας ρωτήσω, με ρωτάει πάρα πολλοί κόσμος ακούγοντάς σας. Με δεδομένη την κατάσταση της πανδημίας, για να φύγω από το πακέτο του τουρισμού, υπάρχουν μέτρα στήριξης, ενδεχομένως σε συνεννόηση και με την πολιτεία, που θα θέλατε σε τίτλους να μας πείτε, που έχουν σχέση με τον τουριστικό κλάδο? Κοιτάξτε να δείτε, έχει η κυβέρνηση, που είναι και ο τουριστικός κλάδος, είναι κοινωνικός εταίρος στη χώρα εδώ και πάρα πολλά. Ναι, εγώ ρωτώ, συγγνώμη κύριε Βασιλείου, με βάση αυτό που λένε οι ακροατές εδώ ακούγοντάς σας, αν προσαρμόζεται τέτοια μοντέλα ως τράπεζα, αυτό ρωτώ. Ναι, υπάρχουν και πακέτα στήριξης τα οποία είναι γενικά για τον επιχειρηματικό κόσμο και για τους εργαζόμενους στον επιχειρηματικό κόσμο, τα οποία τα γνωρίζουν νομίζω οι ακροατές μας πολύ καλά. Υπάρχουν εξειδικευμένα μέτρα στήριξης για τον τουριστικό κλάδο και σε αυτά τα πλαίσια παίρνουμε και εμείς, πέρα από το να ακολουθούμε αυτά τα μέτρα, αυτό είναι αυτονόητο, είναι και υποχρέωσή μας άλλωστε, αλλά παίρνουμε και πολύ συγκεκριμένες πρωτοβουλίες. Και να γίνω λίγο συγκεκριμένος. Mm-hmm. Πέρυσι, με το που ξέσπασε η πανδημία, και γι' αυτό είπα ότι δεν μπορείς να κάθεις να περιμένεις να βλέπεις κάτι να έρχεται, πρέπει να πάρεις δράση. Εμείς τουλάχιστον καθίσαμε κάτω και επειδή θεωρώ ότι το κομμάτι του τουρισμού και ιδιαίτερα το ξενοδοχειακό κλάδο το γνωρίζουμε αρκετά καλά, και αυτό είναι γιατί ακριβώς επειδή ερχόμαστε πολύ συχνά σε προορισμούς σαν την Κρήτη και κάνουμε διάλογο με τους πελάτες μας και καταλαβαίνουμε, προσπαθούμε τουλάχιστον να καταλάβουμε την δουλειά τους, καθίσαμε και είπαμε ότι επειδή πιστεύουμε ακροχρόνιο θα πρέπει να τους στηρίξουμε. Τι είδαμε λοιπόν? Λέμε τι θα γίνει αν αυτοί οι άνθρωποι δεν ανοίξουν καθόλου πέρυσι. Είπαμε λοιπόν ότι εφόσον δεν ανοίξουν πέρυσι καθόλου, θα χρειαστούν δύο πράγματα. Πρώτον, κύριο, δεν μπορούν να πληρώσουν τις δόσεις του κεφαλαίου. Αυτό δεν γίνεται. Και δεύτερον, θα χρειαστούν κεφάλαιο κίνησης για να βγάλουν την χρονιά, για να συντηρήσουν τα ξενοδοχεία τους, για να πληρώσουν τους προμηθευτές, τους εργαζόμενους. Επίσης, είδαμε, μιλώντας, ξαναλέω, με tour operators, με τους πάντες, ότι θα αλλάξει το μοντέλο. Ότι οι tour operators, επειδή έχουν ήδη προβλήματα, δεν έχουν τη ρευστότητα να δώσουν προκαταβολές. Οι πελάτες δεν είναι θυμμένοι να πληρώσουν προκαταβολές. Τι είπαμε λοιπόν? Κάθε χρονιά ανοίγανε τη σεζόν με τις προκαταβολές που έδινε οι πελάτες τους για τις κρατήσεις που κάνανε. Λέμε, εδώ δεν θα έχει προκαταβολές του χρόνου. Ξέρετε, πρακτικά, απλά από τα πράγματα. Τι είπαμε λοιπόν? Φτιάξαμε ένα πακέτο και είπαμε, δεν θα πληρώσει κανένας. Όσοι ήταν ενήμεροι, 31/12/19. Ξέρετε, αυτό είναι, είναι Ευαγγέλιο πια στην τραπεζική. Δεν μπορείς να. Μετά από την κρίση και την πτώχευση της χώρας. Ναι, σωστά. Όταν κάποιος δεν είναι ενήμερος. Είπαμε λοιπόν, δεν θα πληρώσει κανένας ενήμερος τις δόσεις του 20 και του 21. Θα τις πάμε πίσω. Θα δώσουμε όλο το κεφάλαιο κίνησης που χρειάζεται το 20 και όλο το κεφάλαιο για να επανεκκινήσει μια εταιρεία το 21. Ξέρετε, αυτό τελικά τι μας βοήθησε? Μας ρωτάει κάποιος, τι άλλο κάνατε το 21? Εγώ θα είμαι ειλικρινής. Μέχρι στιγμή δεν έχει χρειαστεί να κάνουμε τίποτα. Γιατί δεν έχει χρειαστεί να κάνουμε τίποτα? Γιατί το σχεδιάσαμε, θεωρώ, τόσο καλά και μετά με τους πελάτες μας έναν-έναν στα δεδομένα της επιχείρησης. Μέχρι στιγμής οι πελάτες μας δεν μας έχουν ζητήσει κάτι ακόμα. Τώρα θα πρέπει το Σεπτέμβριο να αξιολογήσουμε τα νέα δεδομένα, τη χρονιά, και να δούμε τι θα κάνουμε από εκεί και πέρα. Θέλω να τονίσω και ένα πράγμα ακόμα. Επειδή πραγματικά μέσω μακροπρόθεσμα βλέπουμε πολύ θετικά τα πράγματα, δεν σταματήσαμε οποιαδήποτε επένδυση είχαμε συμφωνήσει και κοιτάζουμε και καινούργιες επενδύσεις. Εμείς θεωρούμε ότι πρέπει να επενδύσουμε κι άλλο στο κομμάτι των υποδομών στον τουρισμό της χώρας. Θα πάει καλά μελλοντικά. Είναι προφανές και ο σχεδιασμός πάει ένα τρίμηνο, λέω, πανδημίας. Το αντιλαμβάνονται όλοι. Κοιτάξτε τώρα, να φύγουμε λίγο από τον τουρισμό. Η Κρήτη δεν είναι μόνο, είναι η ναυαρχίδα. Ο τουρισμός δεν είναι μόνο τουρισμός.
Και επειδή πέρυσι θυμάμαι ότι έγινε μια μεγάλη συζήτηση με τη συμμετοχή σας ουσιαστικά στη Δενιακή Σύνδεση για τη διασύνδεση Κρήτης Αττικής, με το έργο που προχώρησε με τον ΑΔΜΙΕ, που το ενεργειακό είναι ένα κρίσιμο κομμάτι που δεν πάει μόνο με τις τουριστικές υποδομές, έτσι πάει και με την ενέργεια που έχουν ανάγκη τα νοικοκυριά χειμώνα καλοκαίρι, ιδίως το καλοκαίρι. Θέλω να μου πείτε πού αλλού, έχει ενδιαφέρον αυτό, πού αλλού θεωρείτε και πού στρέφεται το ενδιαφέρον σας σε σχέση με την Κρήτη? Κοιτάξτε να δείτε, η Κρήτη είναι, αντικατοπτρίζει, είναι μια μεγάλη οικονομία μέσα στην οικονομία της χώρας. Βεβαίως ο τουρισμός είναι το βασικό αντικείμενό της, αλλά υπάρχουν, πρώτον και όλοι υπάρχουν επιχειρήσεις σε όλους τους κλάδους. Αυτές τις τρεις μέρες που είμαστε εδώ έχουμε συναντήσεις, μπορέσαμε και συναντήσαμε και θα συναντήσουμε και μέχρι να φύγουμε γύρω στους 20 πελάτες, συνεργάτες θα προτιμούσα εγώ να λέω. Είναι γεγονός ότι οι 12 από αυτούς είναι στον ξενοδοχειακό ή τουριστικό κλάδο. Οι άλλοι 8 όμως δεν είναι στον αμιγώς τουριστικό ξενοδοχειακό κλάδο. Άρα λοιπόν υπάρχουν όλων των ειδών οι επιχειρήσεις. Τώρα, οτιδήποτε είναι μεγάλο έργο, εμείς έχουμε πει ότι θα είμαστε επαρόντες, γιατί πιστεύουμε πάρα πολύ ότι χρειάζονται υποδομές παντού, έτσι ώστε να δώσει την ευκαιρία στην επιχειρηματικότητα και στον Έλληνα επιχειρηματία, ο οποίος, ξαναλέω, και προσαρμοστικός και ικανός είναι και δυναμικός είναι, οπότε όταν υπάρχει δυνατότητα ανθίζει και δημιουργεί πράγματα. Άρα εκεί θα είμαστε παρόντες, ένα το κρατούμενο. Και από εκεί και πέρα είμαστε μια συστημική τράπεζα, έχουμε παρουσία πολύ σημαντική σε όλο το νησί και σε όλη τη χώρα. Κάθε ένας στις τέσσερις οικογένειες είναι τουλάχιστον και πελάτης δικός μας. Οπότε είτε είναι σε μια πολύ μικρή μέσα επιχείρηση, είτε σε ιδιώτες. Ξέρετε, εμείς βλέπουμε σε όλη την Ελλάδα, στην Αττική οφείλω να ομολογήσω ακόμα πιο έντονα, ότι επειδή αυτή τη θετική προοπτική που βλέπουμε εμείς, δεν την βλέπουμε μόνο εμείς από τα 36.000 πόδια, αλλά την βλέπει καθημερινά ο κόσμος, βλέπουμε και ανεβαίνει πάρα πάρα πολύ ξανά η ζήτηση για στεγαστικά δάνεια. Είμαστε παρόντες. Και μάλιστα είχαμε βγάλει προϊόν πριν από 2 χρόνια, το οποίο είναι πολύ ελκυστικό. Έχουμε πάρα πολύ μεγάλη ζήτηση. Αυτή τη στιγμή επενδύουμε σε διαδικασίες και σε ανθρώπους για να μπορέσουμε να διαχειριστούμε την αυξημένη ζήτηση που υπάρχει σε στεγαστικά δάνεια. Θα μου πείτε, να το πω λίγο λαϊκά, μην δουλεύεις? Όχι, αυτή είναι η πραγματικότητα. Αυτή τη στιγμή ενισχύουμε τις ομάδες μας σε αυτό το κομμάτι. Άρα είμαστε παρόντες και στα στεγαστικά δάνεια και στα καταναλωτικά δάνεια και στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Ξαναλέω, πιστεύουμε πολύ στην μελλοντική προοπτική της χώρας. Θεωρούμε ότι θα πάμε καλά. Άρα λοιπόν, εδώ επιχειρούμε και εμείς. Άρα θεωρούμε ότι όλοι μαζί θα έχουμε την ευκαιρία να δούμε αρκετά καλύτερες μέρες. Λοιπόν, κύριε Βασίλειο, για πάμε λιγάκι στη μεγάλη εικόνα, γιατί δεν έχετε και πολύ χρόνο και το αντιλαμβάνεται ο καθένας ότι πρέπει να πούμε πολλά σε περιορισμένο χρόνο. Κοιτάξτε, βλέπω ότι έχετε μια αισιοδοξία μέσω μακροπρόθεσμα. Όλοι λένε για το σχέδιο ανάκαμψης, όλοι λένε για το Ταμείο Ανάκαμψης. Mm-hmm. Ακούω από τους πολιτικούς, εσείς δεν είστε σε αυτό το κομμάτι, διαρκώς περί αναπτυξιακής τροχιάς και αναπτυξιακών νομοθετημάτων. Τα τελευταία 70 χρόνια, κάθισα και υπολόγισα επειδή θα συζητάγαμε, έχουν νομοθετηθεί στη χώρα μας 140 αναπτυξιακά νομοθετήματα. Αλλά επειδή έχω καταλάβει ότι η ιστορική πορεία της ελληνικής οικονομίας έχει ένα ιδιόμορφο παραγωγικό υπόδειγμα, εγώ θέλω να σας ρωτήσω, ωραία η αισιοδοξία, πρέπει να αλλάξει και σε ποια κατεύθυνση αυτό το ιδιόμορφο παραγωγικό υπόδειγμα της χώρας που ουσιαστικά δεν ενσωμάτωσε ποτέ τις μεγάλες τεχνολογικές εξελίξεις? Είναι πάρα πολύ, πρώτο κύριο, επειδή έχουμε μιλήσει πολύ και ιδιωτικά, είμαι σίγουρος ότι έχετε κάνει πάρα πολύ καλή δουλειά και αναδρομή, γιατί είστε πάρα πολύ έμπειρος και τα ψάχνετε τα πράγματα. Και νομίζω είναι πολύ σωστή και επίκαιρη η ερώτηση. Εγώ και σε αυτό το κομμάτι είμαι σχετικά αισιόδοξος. Γιατί εδώ πέρα δεν είναι απλά ότι θα έρθουν κάποια χρήματα. Είναι από τις λίγες φορές όπου αυτό απέτησε και η Ευρωπαϊκή Ένωση
Και μάλιστα έθεσε και κάποια όρια και κατευθύνσεις σε ποιους τομείς πρέπει να κατευθύνουν τα χρήματα και θα γίνουν συγκεκριμένος πάρα πολύ γρήγορα. Αλλά και η ελληνική κυβέρνηση και το αρμόδιο Υπουργείο που ασχολείται με το Ταμείο Ανάκαμψης έχει κάνει εξαντλητική δουλειά και έχει στόχευση αυτό το Ταμείο Ανάκαμψης. Και νομίζω ότι η στόχευση είναι σωστή. Και μάλιστα έχουν τεθεί πολύ αυστηρά όρια και πολύ συγκεκριμένες δράσεις. Αν δείτε, επειδή τα έχω διαβάσει, οι δράσεις είναι μελετημένες μέχρι το τελευταίο εκατομμύριο που θα πάνε. Οι 5 λοιπόν βασικοί πυλώνες που θα πάνε τα χρήματα του Ταμείου Ανάκαμψης είναι οι εξής. Το ένα είναι όλο το κομμάτι του περιβάλλοντος και δεν μιλάμε μόνο για ενέργεια, γιατί πια έχουμε συνδέσει το περιβάλλον μόνο με φωτοβολταϊκά και ανεμογεννήτριες. Δεν είναι μόνο αυτό το περιβάλλον. Είναι ανακύκλωση που είναι η διαχείριση των σκουπιδιών, το οποίο παρεπιπτόντως δεν υπάρχει νομός της χώρας και παρεπιπτόντως δεν νοείται τουριστικό προϊόν μελλοντικά αν δεν έχεις πολύ καλή διαχείριση σκουπιδιών και ανακύκλωση. Άρα λοιπόν ένα πολύ μεγάλο κομμάτι θα πάει εκεί. Αυτό το απέτυχε η Ευρωπαϊκή Ένωση. Δηλαδή το 31% όλων των πόρων του Ταμείου Ανάκαμψης, όχι για την Ελλάδα, για όλες τις χώρες θα πάει σε περιβαλλοντολογικές δράσεις. Ένα το κρατούμενο. Ένα 20% επίσης το απέτυχε η Ευρωπαϊκή Ένωση θα πάει σε αυτό που λέμε ψηφιοποίηση και ψηφιακός μετασχηματισμός. Ξέρετε, αυτό αφορά τους πάντες από το δημόσιο, το οποίο πρέπει να το παραδεχτούμε ότι έχουν γίνει τρομακτικά βήματα προόδου τα τελευταία 2 χρόνια στη χώρα. Η πανδημία βοήθησε αυτό, γιατί όλοι μας έπρεπε να προσαρμοστούμε σε ένα πιο ψηφιακό περιβάλλον, άρα και εμείς το ζητήσαμε. Και τώρα, οι άλλες τρεις δράσεις είναι ως εξής. Είναι η εξωστρέφεια, αυτό. Οι άλλες τρεις δράσεις παρεπιπτόντως είναι επιλογές της χώρας. Η μία είναι εξωστρέφεια. Εξωστρέφεια είναι οτιδήποτε είναι εξαγωγικό. Είτε είναι προϊόντα, είτε είναι υπηρεσίες. Άρα λοιπόν, είτε τουρισμός, είτε εδώ έχετε κάποιες καταπληκτικές εταιρείες, οι οποίες εξάγουν σε όλο τον κόσμο όλων των ειδών τα προϊόντα, και βιομηχανικά και μη βιομηχανικά. Το τέταρτος πυλώνας είναι έρευνα και καινοτομία, και ο πέμπτος πυλώνας είναι αυτό που ονομάζουμε scalability στα αγγλικά ή μεγέθυνση των επιχειρήσεων. Γιατί ένα από τα διαφορετικά προβλήματα της ελληνικής οικονομίας είναι ότι οι επιχειρήσεις μας είναι σχετικά μικρές, και για να μην παρεξηγούμαστε, δεν νοούμε ότι ξαφνικά πρέπει να γίνουν όλες τεράστιες επιχειρήσεις. Το σχετικά μικρές δεν σημαίνει μια επιχείρηση που κάνει τζίρο 300.000 ή 100.000 πρέπει να γίνει του 1 δισεκατομμυρίου, αλλά οι πολύ μικρές επιχειρήσεις πρέπει να βρουν τον τρόπο να γίνουν λίγο μεγαλύτερες, οι μικρομεσαίες μεσαίες, οι μεσαίες μεγαλύτερες, οι μεγαλύτερες ακόμα πιο μεγάλες και οι πολύ μεγάλες ακόμα μεγαλύτερες. Αυτό, ξέρετε, δεν γίνεται μόνο μέσω εξαγορών. Γίνεται και μέσω συγχωνεύσεων, γίνεται και μέσω κοινοπραξιών, γίνεται μέσω πολλών πραγμάτων. Θα υπάρξουν λοιπόν και φθηνά δανειακά χρήματα για να ενθαρρύνουν τέτοιες κινήσεις, αλλά θα υπάρχουν και επιπλέον συγκεκριμένα κίνητρα. Τα δουλεύουμε τώρα με την κυβέρνηση, ειδικά για το συγκεκριμένο κομμάτι. Θα υπάρξει πλήρης πρόγραμμα κάποια στιγμή, ευελπιστούμε τον Οκτώβριο. Άρα θεωρώ ότι είναι ένα μεταρρυθμιστικό πρόγραμμα το Ταμείο Ανάκαμψης, πολύ στοχευμένο, κατά την ταπεινή μου άποψη, πολύ ορθά στοχευμένο, και γι' αυτό είμαι πιο αισιόδοξο ότι αυτή τη φορά τα χρήματα δεν θα πάνε γενικά και αόριστα, αλλά πολύ συγκεκριμένα να κάνουμε, να μεταρρυθμίσουμε την ελληνική οικονομία και την κοινωνία γενικότερα. Κύριε Βασιλείου, θα σας κάνω μια σχετικά δύσκολη ερώτηση, αν και δεν υπάρχουν εύκολες και δύσκολες ερωτήσεις, όχι για εσάς, αλλά για την κατάσταση της χώρας. Ξέρετε καλύτερα εμού ότι στις μακροοικονομικές ανισορροπίες είμαστε στα high. Είναι 20 χρόνια σωρευτικά η κατάσταση. Ψηλό δημόσιο χρέος, υψηλή αρνητική καθαρή διεθνή επενδυτική θέση, ψηλό ποσοστό ανεργίας, μεγάλο μερίδιο μη εξυπηρετούμενων δανείων στους ισολογισμούς τραπεζών. Πόσο μπορεί, το ερώτημα εδώ δεν είναι αυτό, αυτά είναι γνωστά, πόσο μπορεί να διαχυθεί, να το πω και εγώ λαϊκά όπως και εσείς, το χρήμα προς τα κάτω από αυτό το ταμείο? Διότι εντάξει, είναι αντιληπτό στις δράσεις που θα πάει, θα περάσει προς τα κάτω, και φαντάζομαι ότι αυτός είναι ένας κρίσιμος προβληματισμός και για σας. Απόλυτα, γιατί εμείς ως δραστηριότητα
για να μπορέσουμε να αναπτυχθούμε, να μεγαλώσουμε και να έχουμε και κερδοφορία, πρέπει να βρούμε πολλές και καλές δουλειές, πολλούς και καλούς επιχειρηματίες, πολλούς και καλούς ιδιώτες που έχουν δυνατότητα και θέλουν να κάνουν πράγματα και εμείς με τη σειρά μας να μπορέσουμε να τους προσφέρουμε τις υπηρεσίες μας. Κοιτάξτε να δείτε, αυτή είναι μια πολύ καλή ερώτηση και είναι και για μας ένα σημείο προβληματισμού. Με ποια έννοια? Ότι αυτά τα χρήματα για να διοχετευτούν χρειάζονται να υπάρχουν σημαντικά projects. Και επίσης αυτά τα χρήματα δεν είναι διαθέσιμα για πάρα πολύ μεγάλο διάστημα. Mm-hmm. Επειδή είναι αυτό που λένε resilience και recovery fund, ναι, ναι. Άρα είναι τα χρήματα θα δοθούν ακριβώς για να υπάρξει ανάκαμψη μετά από ένα παροδικό γεγονός που όλοι ευελπιστούμε να είναι η πανδημία. Θα πρέπει να υπάρξουν έτοιμα projects έτσι ώστε αξιόχρεα τα οποία να δοθούν τα χρήματα. Ποια λοιπόν η πραγματικότητα? Η πραγματικότητα είναι επειδή η αγορά πάντα τρέχει. Οι επιχειρηματίες όταν βλέπουν ευκαιρίες πάντα προστρέχουν και ορθώς, ότι δεν θα έλεγα ότι αυτή τη στιγμή η εικόνα η οποία έχουμε είναι ότι υπάρχουν όλα τα projects για να διοχετευτούν αυτά τα χρήματα. Υπάρχουν όμως αρκετά. Εμείς ήδη έχουμε μιλήσει με αρκετούς επιχειρηματίες, ήδη χτίζουμε μία λίστα από πιθανά projects, συζητάμε τη δυνατότητα να ενταχθούν σε αυτά τα προγράμματα και πιστεύω ότι θα ξεκινήσουμε λίγο πιο χλιαρά, να το πω πρακτικά, μέσα στο 2021 και το 2022, αλλά θεωρώ ότι μετά θα χτιστεί η κρίσιμη μάζα έτσι ώστε η πλειονότητα αυτών των χρημάτων να διοχετευτούν. Θεωρώ ότι το ένα φέρνει το άλλο. Ξέρετε, το momentum και η ψυχολογία και πόσο ένας υποκινεί τον άλλον είναι πάρα πάρα πολύ σημαντικό σε μια οικονομία. Λοιπόν, εγώ βέβαια θα ήθελα μία με μία μισή ώρα για να συζητήσουμε για τα πάντα, αλλά δεν έχετε τόσο χρόνο, ούτε το ραδιόφωνο κρατά τόσο. Δύο ερωτήματα. Πείτε μου λοιπόν με μία εικόνα, με την οπτική της αισιοδοξίας που έχετε, αλλά φυσικά υπάρχει μεταβλητή και των καταστάσεων της πανδημίας. Αν σας ρωτούσε κανείς την επόμενη πενταετία, 2021-2025, πού πάει η οροφή, το ταβάνι των χρηματοδοτήσεων από τη Eurobank? Έχετε έτσι ένα κατά προσέγγιση νούμερο? Ναι, έχουμε πολύ συγκεκριμένο business plan, δεν έχουμε απλά κατά προσέγγιση νούμερο. Έχουμε κάνει ένα πλάνο τριετίας, για να είμαι απόλυτα ειλικρινής, γιατί κάνουμε πάντα ένα πλάνο ενός χρόνου, το οποίο αν κάνουμε καλά τη δουλειά μας πρέπει να το πετύχουμε ακριβώς στο business plan και να το ξεπεράσουμε τουλάχιστον λίγο. Και έχουμε και ένα πλάνο τριετίας. Γιατί μέχρι εκεί θεωρούμε ότι έχουμε καλύτερη ορατότητα για τα πράγματα. Και μετά βεβαίως έχουμε και πενταετές πλάνο. Εμείς λοιπόν έχουμε βάλει ένα πλάνο το οποίο το θεωρούμε ρεαλιστικό, που θεωρούμε ότι σε καθαρή μορφή, γιατί ξέρετε πολλοί λένε θα δώσουμε τόσες χρηματοδοτήσεις και τις δίνουμε, δεν είναι ψέματα, έχουμε όμως και αποπληρωμές. Άρα είναι τι χρηματοδοτείς και τι αποπληρώνεσαι. Εμείς θεωρούμε ότι σε καθαρή μορφή θα μπορέσουμε την επόμενη πενταετία τα δάνεια μας να ξεπεράσουν τα 7 δισεκατομμύρια ευρώ. Κάπου εκεί τα υπολογίζουμε. Τώρα, αυτό το νούμερο, αναλόγως πώς θα τρέξει το Ταμείο Ανάκαμψης, τι εννοώ? Εννοώ ότι και η μόχλευση, projects γύρω από αυτό, θεωρούμε ότι μπορεί να μεγαλώσει ακόμα παραπάνω. Άρα είναι ένα στόχος η μεγιστοποίηση της μόχλευσης των κεφαλαίων του ΤΑΜ. Μάλιστα. Λοιπόν, να κλείσουμε με κάτι εντελώς διαφορετικό σήμερα, κύριε Βασιλείου. Είμαστε 200 χρόνια από την Ελληνική Επανάσταση. Πράγματι. Εσείς επιλέξατε κάτι διαφορετικό και οφείλω να το σημειώσω αυτό, διότι οι εκπομπές τουλάχιστον στο 1984 αλλά και στην κριτική στις αντιθέσεις, ένα από τα ζητήματα που θέτουν πάντα στο επίκεντρο, καλά όλα τα άλλα, είναι το οξύτατο θέμα που δεν το αντιμετωπίζουμε μόνο εμείς, αλλά στα Βαλκάνια είναι πολύ χαρακτηριστικό, το δημογραφικό. Εδώ πήρατε μια πρωτοβουλία. Εσείς είπατε, εμείς θα τιμήσουμε τα 200 χρόνια φέτος κατά αυτόν τον τρόπο. Τι είναι αυτό, θέλετε να μας πείτε? Αυτό είναι, εδώ δυστυχώς είναι ένα πολύ σημαντικό σημείο προβληματισμού. Είπαμε θα τιμήσουμε τα 200 χρόνια με το θέμα του δημογραφικού, γιατί θεωρούμε ότι για να υπάρχει για τα επόμενα 200 χρόνια, πέρα από το να παίρνει σωστές προτεραιότητες στην οικονομία, στην κοινωνία και να διατηρείς τα χαρακτηριστικά σου και να εξελίσσεσαι σαν κουλτούρα, σαν λαός,
θα πρέπει να έχεις και την κρίσιμη μάζα των ανθρώπων. Οι Έλληνες δηλαδή θα πρέπει να είναι ιδανικά περισσότεροι. Αυτό είναι που κάνει τις χώρες σε σταθερές βάσεις και πιο δυνατές και έχουν μεγαλύτερο μέλλον. Δυστυχώς εκεί πέρα οι προβλέψεις στις περισσότερες δυτικές χώρες, αλλά στη χώρα μας είναι ακόμα πιο έντονο, είναι ότι αν συνεχίσουμε με αυτόν τον ρυθμό, ο συνδυασμός της υπογεννητικότητας η οποία υπάρχει, αλλά και της γύρανσης του πληθυσμού, το οποίο αυτό είναι ένα θετικό νέο, ότι μεγαλώνει το προσδόκιμο ζωής για όλους μας, αυτό είναι ένα πάρα πολύ θετικό νέο, δεν το θεωρούμε κάτι κακό, αλλά θα ήταν καλό, όπως ανεβαίνει το προσδόκιμο ζωής, να γίνονται και περισσότερες νέες γεννήσεις και να μεγαλώνουμε και στις νέες γενιές. Εκεί πέρα λοιπόν τα στοιχεία είναι πάρα πολύ απογοητευτικά. Δηλαδή, αναλόγως με τις έρευνες τις οποίες έχουν γίνει, δείχνουν ότι γύρω στο 2050, το οποίο δεν είναι τόσο μακριά. Λέμε 2050 και λέμε ότι αυτό είναι πάρα πολύ μακριά. Δεν είναι καθόλου μακριά. Είναι σε 29 χρόνια. Σωστά. Θα είμαστε 2,5 εκατομμύρια άνθρωποι λιγότεροι. Αυτό λοιπόν εμείς θεωρούμε ότι πρέπει να πάρουμε κάθε πρωτοβουλία. Δεν θεωρούμε ότι η Eurobank, θέλουμε να είμαστε ειλικρινεί, σεμνοί και πραγματιστές, ότι μπορεί να λύσει το δημογραφικό. Θεωρούμε όμως πρέπει να αναδείξουμε πολύ έντονα αυτό το θέμα και πρέπει να πάρουμε κι εμείς ό,τι πρωτοβουλία μπορούμε, τις δυνάμεις τις οποίες διαθέτουμε, και σε θέματα ενημέρωση, αλλά και με πρακτικό απτό τρόπο. Γιατί η ενημέρωση και η θεωρία, ξέρετε, η ενημέρωση είναι πολύ σημαντική. Η θεωρία όμως μας κουράζει όλους μας. Πρέπει να πάμε συνέχεια από θεωρία στην πράξη. Με πολύ πρακτικό τρόπο να βοηθήσουμε με τις δικές μας δυνάμεις, αλλά κυρίως επειδή έχουμε πάρα πολλούς συνεργάτες εντός και εκτός Ελλάδος, να πείσουμε όσους περισσότερους μπορούμε ότι αυτό είναι ένα πάρα πολύ σημαντικό θέμα και να γίνει μια κοινοπραξία δυνάμεων, έτσι ώστε να πάρθουν παραπάνω πρωτοβουλίες, τουλάχιστον αν όχι να το λύσουμε, να αντιστρέψουμε λίγο την κατάσταση ή να καθυστερήσουμε το πρόβλημα. Είναι κάτι το οποίο μας απασχολεί πάρα πολύ. Και όσο πιο βαθιά μπαίνουμε, μας απασχολεί ακόμα παραπάνω, οφείλω να σας ομολογήσω. Αυτό είναι ένα πολύ έντονο σημείο προβληματισμού για μας. Και βλέπω ότι στοχεύετε στις απομακρυσμένες περιοχές και τη μεγάλη αδυναμία της εκπομπής. Το Καστελόριζο το έχετε μπροστά. Ξεκινήσαμε από εκεί. Μάλιστα. Δηλαδή, θεωρούσαμε ότι πρέπει να ξεκινήσουμε από εκεί για προφανείς λόγους. Αυτό είναι κάτι το οποίο αφορά όλη την Ελλάδα. Η αλήθεια είναι ότι η Ελλάδα είναι μια πολύ ιδιαίτερη χώρα. Αν ταξιδεύεις και πηγαίνεις σε αυτές τις περιοχές, από τη μία αισθάνεσαι πάρα πολύ περήφανος και είναι και πανέμορφες, αλλά όμως όταν μετά φεύγεις μετά τις δύο μέρες, θα πρέπει, πέρα από το να σημαίνει ωραίες εικόνες, να παίρνεις και όλες τις πρωτοβουλίες που σου αναλογούν και μπορείς, και σαν ιδιώτης και σαν οργανισμοί, και όταν είσαι τιμική τράπεζα έχεις μια συνολικότερη ευθύνη στην οικονομία και στην κοινωνία μιας χώρας, έτσι ώστε να μην σου μένουν απλά εικόνες και Instagram φωτογραφίες, αλλά να δεις πώς μπορείς να βοηθήσεις για να παραμείνουν αυτές τις περιοχές και γιατί όχι να μεγαλώσουν. Λοιπόν, θα τα ξαναπούμε, είναι προφανές, δεν φτάνει ο χρόνος. Πολλά δεν θα ήθελα εδώ να ρωτήσω. Ναι, μου λέει εδώ πέρα ο Αποστόλης, και μην ξεχνάτε, λέει και εσείς και ο κύριος Βασιλείου, Καστελόριζο με δύο λάμδα όπως Ελλάδα για λόγους συμβολισμού και μόνο έτσι πρέπει. Εντάξει, Αποστόλη. Λοιπόν, κύριε Βασιλείου, θέλω να σας ευχαριστήσω. Τον Αποστόλη και να του ευχηθούμε και χρόνια πολλά. Βεβαίως. Να διακόψω. Καλή σας ημέρα. Αυτά λοιπόν από τον αναπληρωτή διευθύνοντα σύμβουλο της Eurobank, τον κύριο Κωνσταντίνο Βασιλείου.